Τα πουλιά έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να πετούν και να γλιτώνουν εύκολα από τους περισσότερους κινδύνους. Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδος στη ζωή τους, όταν πρέπει στην κυριολεξία να κάτσουν τα αυγά τους. Ποιο θα μπορούσε να είναι καλύτερο μέρος αυτή την περίοδο από τα απόκρινα βράχια? Στο άκρο μιας δασωμένης περιοχής, λίγο πριν καταλήξουν στην πεδιάδα του ποινιού, τα βουνά παρουσιάζουν το πλέον θεαματικό στοιχείο τους, τους εντυπωσιακούς βράχους των μετεώρων. Περιοχή αναγνωρισμένη ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, αλλά και ως μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών. Τα βράχια είναι ένας ιδανικός βιότοπος, όχι όμως και ο μοναδικός. Δάση φυλοβόλων, παραποτάμια πλατανοδάση, αγροτική εξοχή, ακόμη και αστικό περιβάλλον συνολικά δημιουργούν ένα πλούσιο μοσαϊκό. Η ποικιλία οικοτόπων δίνει την ευκαιρία να ζήσουν πολλά διαφορετικά είδη πουλιών. Κάποια προτιμούν τα δέντρα. Άλλα ζουν αποκλειστικά στο ποτάμι. Όταν όμως βρεθούμε στα βράχια, θα προσέξουμε εκείνα που ζουν στο χείλος του γκρεμού. Από τα πιο κοινά είναι οι γαλαζομάτες και θορυβώδεις κάριες. Συνήθως κινούνται κατά ομάδες. Αντίθετα, οι μεγαλόσωμοι κατάμαυροι κόρακες είναι ολιγάριθμοι. Γι' αυτό, εάν δούμε πολλά κατάμαυρα πουλιά στην ευρύτερη περιοχή, θα συμπεράνουμε ότι είναι τα συγγενικά τους χαβαρόνια. Ο αρσενικός γαλαζοκότσιβας αναγνωρίζεται εύκολα από το χαρακτηριστικό του χρώμα. Ο καφετής θηλυκός μοιάζει με θηλυκό κότσιβα. Ο βραχοτσοπανάκος δεν απομακρύνεται ποτέ από τα βράχια. Μακρύ ράμφος και μαύρη μάσκα στο πρόσωπο τον διακρίνουν. Οι θηλυκοί και οι νεαροί καρβουνιάριδες έχουν την απόχρωση των βράχων. Οι αρσενικοί ξεχωρίζουν από το έντονο μαύρο χρώμα. Όλοι όμως έχουν χαρακτηριστικά πορτοκαλί ουρά. Τα πιο κοινά χελιδόνια στους βράχους είναι μάλλον τα μελτοχελίδωνα. Μοιράζονται με τα σταυλοχελίδωνα τη μακριά ψαλιδωτή ουρά, έχουν όμως οχρά σημάδια στο πρόσωπο και στη βάση της ουράς. Στους γκρεμούς αλλά και μέσα στους οικισμούς γεννούν λευκοχελίδωνα. Τα καφετιά βραχοχελίδωνα εναρμονίζονται απόλυτα με τα χρώματα των μετεώρων. Οι σκεπαρνάδες αποκαλούνται και πετροχελίδωνα. Δεν έχουν όμως σχέση με χελιδόνια. Οι φτερούγες τους θυμίζουν δρεπάνι. Τα περιστέρια βρίσκονται εδώ στο φυσικό τους χώρο. Το ίδιο συμβαίνει με τα βραχοκυρκίνεζα που είναι μικρόσωμα γεράκια. Οι σπάνιοι μαυροπελαργοί είναι από τα πιο εντυπωσιακά πουλιά των μετεώρων. Όλο το επάνω μέρος του σώματος είναι μαύρο. Τρέφονται στα παιδινά, αλλά ασφαλίζουν τις φωλιές τους στα βράχια. Είναι σαφώς πιο ντροπαλοί από τους λευκοπελαργούς που γεννούν στους γύρω οικισμούς και ξεχωρίζουν από το περισσότερο λευκό στο σώμα τους. Το πιο σπάνιο όμως είδος των μετεώρων είναι ο ασπροπάρης. Άλλοτε, μπορούσες εδώ να δεις ακόμη και περισσότερους από 100. Τότε, οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η κτηνοτροφία ευνοούσαν το είδος. Σήμερα, λίγοι άνθρωποι, μετρημένοι στα δάχτυλα, είναι υπεύθυνοι για τα δηλητήρια που σκοτώνουν τους τελευταίους ασπροπάριδες. Αυτοί και κάθε άλλη ανίερη συμπεριφορά δεν έχουν θέση πουθενά, πόσο μάλλον στα μετέωρα, τον τόπο τον ιερό, το διαλεκτό καταφύγιο για πουλιά και ανθρώπους.